and it's made in China. Coco Gota. And you're in the list of που χρωστεί και από όσοι είναι αυτοίρος. Ως που μια μέρα είναι εδώ καρπάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που κουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια ή? Μια άλλα είσαι έξτρα λάτσι. Εσπούδασα φιλόλογος που γνώρισα τον κόκον. Τάκα μου εσύ. Έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας είναι σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δεν σπερνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάμι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου που μ' αγαπά μου πά. Σε πάρε του το φως και το τσιγίδες και το λάθος. Χαλαρά τα γες μου, χαλαρά. Τι καβίζαμε νεαρέ μου, τι τσίρος μπροστά στην αγκόνισσα μου και στον δυσάγωνο μου. Όσον και έκαναν μπάνιο παππού και... Παππούλες, πού να μου πει και παππού. Παππού πιο σιγά, φωτιάζεις το μωρό με τις φωνές σου. Φωτιάζω κι εγώ, και εν το φωτιάζει τόσο σκαλαμούνταρος ποδά. Ω, μπράβο σου, είναι καλή σκαλαμούνταρος τώρα. Όνομα, τηλέφωνο και θα ειδοποιήσω τους γονείς σου. Θέλεις να σε βάψω. Και γιατί να με βάψεις. Επειδή είσαι και εσύ λίγο κλώμη, γιαγιά. Μα να μου νομίζετε, μάνα μου, κι εγώ μωρό να αναγιώνω, αφού όλη νύχτα ξυπνά να πάει στην τολέτ. Και ξυπνάμε και εμένα, ναι, κατάλαβες. Που κάπου πρέπει να φύγει ο ατμός. Ναι, περίπες εσύ, αλλά αύριο μπορεί να γεράσει ο δικός σου να σε δω εγώ. Όχι να μου ζητήσεις βοήθεια και να με περιπέζετε, α. Λοιπόν, εγώ ξαναπάω στην τουαλέτα και όχι να πειράξει κανένα στο παντελόνι μου. Εντάξει, Νικολάκη μου, μένεις. Μένα εσείς. Και... Είναι αυτής χωρίς το σώμαγο τώρα. Ωραίο μυρίζει λίγο περίεργα, επειδή θέλει άλλαγμα. Μα πότε να μάθει να πηγαίνει μόνο στο σύνολο, σαν κυρία Τακού. Αγάπη μου, βιάστηκες πάρα πολλά. Περίμενε πρώτα να περπατήσεις, ο δυράκι μου. Πρέπει να μεγαλώσει πρώτα το μωρό μας, ακόμα 6 μηνών είναι. Έτσι, μπορεί να μεγαλώσει για να καταλάβει. Εδώ, ένα σου λέει διαβάσανα με εμάς. Και τι βάσανα έχεις εσύ, σωτηράκι μου. Έρωσε καμιά δυο μέρες κοντεύχουν τα Χριστούγεννα, εμείς ακόμα πηγαίνουμε σχολείο. γρήγορα. Κι η ζωή μας είναι ωραία, μα έχει βάσανα πολλά, πάρα πολλά. Κι όσο θα είμαστε παρέα, πάντα... Βλέπω τον Άι Βασίλη να μου χαμογελάει.
σου κι αφορές με πονάει. Χριστούγεννα είπαν πάλι, μα είστε πάλι μακριά από γένα. Σήκω το μωρό μου στο πλευρό μου, αγκαλιά μου. Ναι, Χριστούγεννα είπαν πάλι, μα είστε πάλι. Μοιάζε δυο σκηνού εδώ. Παύλο μου, έλα μάνα μου, πώς εγκυμήθηκες? Πώς εγκυμήθηκα, με τις πιτζάμες. Όχι, θέλω να πω, εγκυμήθηκες καλά? Εντάξει, αλλά πόσο καλά μπορεί να εγκυμηθεί κάποιος μόνος του? Μασκαρουή, θέλεις να ξαναπαντρευτείς, ε? Ναι, αλλά πώς μπορώ να ξαναπαντρευτώ χωρίς να έχω γυναίκα? Σκέφτεσαι τίποτε? Εγώ είμαι εδώ, θα σου έβρω και γυναίκα και δουλειά. Αλλά γυναίκα ρόει η Εγγλέζα μου τη στράδα. Παπούτσι μου τον τόπο σου. Παπούτσι μου τον τόπο σου. Παπούτσι που θέλω, όχι γυναίκα. Είναι τα αριθμοφόρηση. Όχι, συγγνώμη. Γυναίκα που θέλω, όχι παπούτσι. Έλα, έλα, μάτω μου δεν είναι πρώτη μας φορά μωρό, χρόνια μας πολλά. Σε φέραν οι άγγελοι, σε φέραν οι μαγιοί. Αλλά είναι σκέφτη, σκέφτη. Αμά, σε ρίχνει και τα βέλη μάμα. Όχι πάλι, όχι πάλι καλά. Ορίστε. Μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνω με μωρό. Ουμπλή μου όμως. Χρόνια μας πολλά, καρδιά μου, χρόνια μας πολλά. Λίτσα! Λίτσα, σταμάτα, αρκετά έψιμιζες σήμερα! Λίτσα, να σε χωρίσω! Λίτσα, Λίτσα, να σε λαπορτάρω! Να μου γαμιζάμε πριν πρωί. Στολίζω το δέντρο μας, κυπαρισάκι μου. Άντε να με βοηθήσεις. Α, όχι, άμα φτάσεις πας στο αστερού να με φωνάξεις. Όχι για τίποτα, το επειδή είμαι ψηλός και φτάνω. Αρέσκει μου το χιούμορ σου, κοντοροβιθούλη μου. Και χιούμορ έχω, και ωραίος είμαι, και ανάστημα έχω. Αν έχω κανένα παράπονο. Ο Θεός δεν έτσι κουνέφτηκε καθόλου τις χάρες μου. Κυπαρισάκι μου εσύ. Όχι, όχι, όχι. Μάλλον είσαι το έλατο μου. Ω έλατο, ω έλατο, μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις. Τι ωραία. Θα μου κάνω ένα σκοπί, να βάλω τέσσερα. Που λες, Μπαρδάκι μου, όταν λέω να σε παντρέψω με γυναίκα. Τώρα σε παντρέψω με Κυπρέα. Σοβαρά, πολλά ωραία. Γυναίκα να είναι, δεν πειράζει αν είναι Κυπρέα, Βουλγάρα, Αφρικάνα. Βέβαια, παιδί μου, εγώ θα σου γνωρίσω όλες τις ελεύθερες γυναίκες της επαρχίας Λευκωσίας, Λεπεσού και Λάρνακας. Αρέσει μου και η παφίτησή σα. Αλλά ξέρει ποια μου αρέσει και παραπάνω. Η γειτόνισσα σας, η Χριστίνα. Χριστίνα. Παπάλο, πα στην Χριστίνα. Τέλο πάντων, πριν να πάμε στην Χριστίνα, breakfast, τι θέλει να σου ετοιμάσει? Breakfast, έναν αυγό τηγανιτό. Δεν έχουμε ένα αυγά σήμερα, ρε Παυλάκη. Τώρα έχει, κοιτά. Ρε για όνομα. Ευχαριστώ για τον λόγο. Χωλιά! Κάτσε για σένα. Ωραία, είναι καλή δουλειά τούτη. Κοτόπουλα, καλής. Το Πάσχα. Give me five, five! And from here! And from there! And then he! And then who! And then who! Υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε μαζί.
ράδιο. Μα τι κάνει η εξελίξη, ρε. Κάνω την πρωινή μου γυμναστική. Μα επέρανες γε μου. 80 χρονών σαράβαλο, θέλεις μου γυμναστική. Διατηρούμε σε φόρμα. Νους υγιής, εν σώμα τη γη, έλεγαν και αρχές οι μαθητές μου. Νικόλα, σήμερα ειδικά δεύτερο νευριάσεις. Σήμερα έχω την πρώτη μου τηλεοπτική εκπομπή και θέλω να λάμπω. Κατάλαβες, να λάμπω. Απ' τη χαρά μου λάμπω, όταν σε βλέπω λάμπω. Καλημέρα, Πάμπη. Κοιμάται το μωρό? Κοιμάται όπως το αγγελούι. Μια αγαπημένη μου τραγούδι θωρώ, άμα αν κοιμάται είναι η ίδια η μαμά της. Πάμπη, ακόμα μπορώ να πιστέψω ότι είμαστε μαζί. Νομίζω ότι σώσε έναν παραμύθι σε όνειρο. Ναι, αλλά δεν είναι ούτε όνειρο, ούτε παραμύθι. Πάσω το πολλές φορές, άμα η αγάπη είναι δυνατή, νικά τα πάντα. Αγάπη μου, αγάπη μου, έλα και φίλησέ με, με τη ζεστή ανά... Έτσι που λες, θέλω να παντρευτώ, αλλά ποιά να με πιάει τώρα που είμαι και άνεργος. Don't worry, δεν ζεις τίποτα. Θα σου έβρω και καλή κοπέλα και καλή δουλειά έργο. Καλημέρα, καλημέρα, little brother. Εκοιμήθηκες καλά? Όταν τζιμούμαι είμαι μια χαρά. Η ώρα που ξυπνώ που αρχίζουν τα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε μια καλή κοπέλα και μια καλή δουλειά, διότι είναι να πάθει ψυχολογική, είναι έτσι, πώς, κατάθλιψη. Έμω να του κάνω, αγάπη μου, έτσι φταίω του εγώ. Ότι πάθει από την κεφαλή του. Είχε το δοντιατρίο, του έκλεισε το, είχε την γυναίκα, του εχώρισε. Ναι. Αφού μου αρέσει και ούτε η δουλειά μου, ούτε η γυναίκα μου. Ναι, αρέσει και του η Χριστίνα, η γόνισσα. Με σοβαρά, και τι το αρέσει στη Χριστίνα? Έχει ωραία δόντια. Ναι, δόντια τόσο προσέγγιζουν τα πράγματα. Νομίζω πως η Χριστίνα ενδιαφέρεται για τον Nick the Big. Ναι, ενδιαφέρεται για τον Nick the Big, για να έχουμε big problem. Excuse me. Α, τίποτε, άφηστο, θα σου εξηγήσουμε άλλη ώρα. Εγώ βιάζομαι, πρέπει να πάρω το μωροσχολείο και να πάω δουλειά. Φεύγω και με τον νου σας. Εντάξει. Γεια χαρά. Να βγω κι εγώ τώρα σε λίγο. Παυλάκι, τι θα γάμιζες? Αν είχα δουλειά, ήταν να πάω και εγώ δουλειά. Ναι, σωστό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα σε λίγο θα κατέβει η Πέννη με τον Μπάμπο, να κάνουμε την παρέα και σε λίγο να έρθει και η Ευελίνα. Η Ευελίνα? Ωα, Πονιούλη, πρόσεχε, να έρθει να προσεχεί τα μωρά και θέλω να είσαι φρόνιμος όπως τα μωρά, οκ? Οκ. Ρουντόλφ το ελαφάκι, με καρδούλα ταπεινή. Σαν πέφτει το βραδάκι, έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του λαμπιώνει, τον φωνάζουν και γελούν. Τη μύτη του στο χιόνι, κρύβει όταν του μιλούν. Όμως μια πρωτοχρονιά, είπε ο Άι Βασίλης. Λίτσα! Ναι, Τάκη, τι θέλει και ενοχλείς με συνέχεια? Συγγνώμη που ενοχλώ, Λίτσα μου, αλλά δεν νομίζω ότι ψούμνες αρκετά σήμερα. Θέλω να κάνω shopping therapy, Τάκη. Shopping therapy? Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα σου? Το πρόβλημα μου, Λίτσα μου, είναι ότι έφασε με το 13ο μισθό μου πριν να τον πιάσω. Μη μιλάς έτσι και θα αναστατώσεις την κάρμα. Α, εσύ ενδιαφέρει αν θα αναστατωθεί ο άντρας σου, ενδιαφέρει αν θα αναστατωθεί ο σύλλος. Έχω να ζεστού τρίκο, μπαλε. Ναι, το προηγούμενο ήταν out of fashion. Bye. Out of fashion. Bye. Αγαπητοί τρεχετές, γεια σας. Γεια σου. Νικόλα Σιώπα, κάνω πρόβα. Μαζί σας σήμερα η βασίλισσα της Κυπριακής τηλεόρασης. Βασίλισσα της τηλεόρασης, τότε με απέλατες. Νικόλα, σκάσε και μη με ξαναδιακόπτεις.
Καφές δε καφέινε με την Τότα. Μια νεανική εκπομπή για νέους από 3 μέχρι 93 ετών. Νομίζω πως οι μόνοι που θα κάτσουν να σε δουν θα είναι 103 ετών. Επιτέλους σεβάστο ότι σήμερα ξεκινάει η τηλεοπτική μου καριέρα, καλέ. Θα γίνω η καλύτερη τηλεπαρουσιάστρια της Κύπρου. Θα γίνεις ρεζίλι των σκυλιών. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι από μωρό το όνειρό μου ήταν να βγω στην τηλεόραση. Αποκλείεται. Τον καιρό που σου μωρό δεν είσαι να ανακαλυφθεί. Κάμνω τρίξ στο μωρό. Στην ηλικία που είναι και νομίζω να καταλάβει πολλά πράγματα. Κάμνω πράκτης. Και λάθος να κάνω και να καταλάβετε λάθος. Α, πολύ σωστά. Τι θα κάνεις σήμερα, θύε? Αν είχα δουλειά, θα πήγαινα δουλειά. Αν είχα γυναίκα, θα πήγαινα σε γυναίκα. Αλλά αφού δεν έχω τίποτε, να περιμένω δαμέ για την Ευελίνα. Θύε μου, τηλεφώνησε μου η Ευελίνα και μου είπε ότι δυστυχώς δεν θα τα καταφέρει να έρθει σήμερα. Τελικά η τύχη μου είναι μαύρη κάτσα. Δεν πειράζει. Σημαίνει να κάνω babysitting μόνος μου. Θα έμενα κι εγώ μαζί σου, αλλά πρέπει να πάω στον παπά μου στο ξενοδοχείο να του μιλήσω. Κι εγώ πρέπει να πάω να βρω ανεπιό μοντάκι. Στείλε μου SMS ότι έχει κάποιο πρόβλημα με τη γυναίκα του Λίτσα. Bye bye, dear Uncle Paul. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Που εδώ που είμαι, Πένι. Bye bye. Ξύπνα. Hello. Λίτσα, Λίτσα, σταμάτα να με νευριάζεις, γιατί θα σε λαπορτάρω λαλό σου του. Και γιατί θα με λαπορτάρεις? Γιατί το παρκόμετρο σου λέει για 4 λεπτά που τελειώσει ο χρόνος σου. Εντάξει, γράψε με. Εσύ είναι να πληρώσεις το πρόστιμο. Ω, Παναγία μου, καλά που λάλεις. Εντάξει. Δεν να σου τη χαρίσω, βέβαια. Αν θέλει, γράψε με. Αν θέλει, με γράψει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Σίγουρα δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Αφού πάλι εγώ είναι να το πληρώσω. Λίτσα, πρέπει να μιλήσουμε. Είσαι πάρα πολύ ασπάταλη. Βιάζομαι. Πρέπει να πάρω την Κάρμεν κομμωτήριο. Κομμωτήριο? Τώρα σοβαρό μιλά. Να πάρει το σκύλο κομμωτήριο. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα σου? Το πρόβλημα μου, Λίτσα μου, είναι ότι ο σκύλο δεν έχει λεφτά να πληρώσει το κομμωτήριο. Και εγώ είναι να πληρώσω πάλι. Τακί, σταμάτα να σε τσιγκούνει. Τα σερίνια μονάχα διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα. Και χαρά στον πουτά. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Άμα δεν μας κάνετε κανένα πρόπτο, κυρία, είναι πάρα πολύ καλημέρα μας. Πού να τολμήσω να σας κάνω απρόπτο, παιδί μου. Θα σας κάνω προειδοποιημένο και γράφετε μηδέν. Φανταστείτε τι θα γράψετε στο απρόπτο. Ποτέ να μας φέρετε τις εκθέσεις μας, κυρία. Τις έχω φέρει τις εκθέσεις, αλλά εγώ στη θέση σας δεν θα ανυπομονούσα να τις πάρω. Το τι σοκ πέρασε όταν τις εδιόρθωνα δεν περιγράφεται. Μα κυρία, χτες είδατε να παρουσιάσετε κάποια άλλη εκπομπή της κόρης σας. Ναι, είδα τον κι εγώ, μια παχουλίκο τσακαρούα που τη λαλούν τότε. 200 χρόνια τσακάρι και να παρουσιάσετε την εκπομπή της Πένης. Φωνάζει πολύ γέλιο. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξετε τις εκφράσεις σας. Διότι η παχολίκο τσακαρούδα δεν είναι 200 χρονών και τη χάνει να είναι η μάμα μου. Η μάμα σας! Ω, καλώς την κοράσα μου. Πού οφείλουμε την τιμή της επίσκεψης της μέλου σας, κυρία Σκιαγκούρη? Παπά, θέλω να σου μιλήσω για κάτι που με απασχολεί. Δεν συνέβη τίποτε με τον Μπάμπο, κανείς μην ανησυχώ. Όχι, παπά, με φάζει. Με τον Μπάμπεν είμαστε μία χαρά. Αγαπιούμαστε όσο ποτέ άλλοτε. Αλλά ανησυχεί με κοινό μου πρόκειται να κάνει η γιαγιά μου σήμερα. Δηλαδή?
Μα εξέχασες, σήμερα το απόγευμα θα παρουσιάσεις την εκπομπή μου. Α, και φάσαμε τα καμή 40, α. Ε, αδικάζμε. Ε, όχι, αλλά κοίταξε, να ευχόμαστε να πέσει ο πομπός του καναλιού, να κομπεί το ρεύμα στην Κύπρο, να μην την δει κανένας. Διεύκεις παπά, αλλά εγώ επάσκησα πάρα πολλά για να στήσω την εκπομπή και ήθελα κάποια στιγμή σύντομα να επιστρέψω στην τηλεόραση. Η γιαγιά μου μπορεί να ρίξει την τηλεθέαση τόσο χαμηλά που το κανάλι να αποφασίσει να κόψει την εκπομπή. Καλά, μπουλά μου, γιατί δεν της μιλάς? Τι να της πω, ρε παπά. Γιαγιά, φοβούμαι ότι θα μου διαλύσει την εκπομπή. Φοβούμαι ότι να μην παρεξηγείς. Α, και θέλετε να της μιλήσω εγώ που με συνέχεια παρεξηγείς μαζί της? Περίπου. Ρε Φένι, ρε Φένι, και βάλεις μου δύσκολα. Δύσκολα που μου βάλεις. Όταν ήμουν παιδάκι, μου λέγε ένα τραγουδάκι. Μου λέγε ένα τραγουδάκι. Τότε, ο γιος μας είναι λίγο τζιμισμένος, ο ξένη ιδέα μου. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Περίπου όσον και ο παπάς του. Δεν κατάλαβα, αφού εγώ είμαι ο παπάς του. Αυτό είναι το point μου. Παύλο, ξύπνα. Πρέπει να ξυπνήσω. Δεν έχει δίκιο ο Μίτσης, γιατί να ξυπνήσει. Παύλο, τζιμίθου! Ω, oh, καλημέρα, mother και father. Να μου κάνετε. Εμείς καλά είμαστε. Ah. Εσύ γιατί κοιμάσαι πάνω στην καρέκλα. Προσέχω τα μωρά. Είναι το πράγμα. Πού τα μωρά. Απαναγία μου, και όλο πως έχασε τα μωρά! Με φοβάσαι, έβαλα τους να τσιμηθούν στο δωμάτιο της Μάρος. Πάλε καλά. Λοιπόν, Παύλο, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω κι εγώ να μιλήσω τον παπά μου. Και εγώ θέλω να μιλήσω της Τότας. Πολλά ωραία, λοιπόν, θα μιλήσουμε όλοι σε όλους. Και αρχίζω πρώτα εγώ. Γιατί εσύ? Έχεις αντίρρηση, Νικόλα? Όχι, αγάπη μου. Πάντως ακόμη δεν κατάλαβα τι ήρθαμε να κάνουμε στο καφέ. Πες τι να μην είμαι του Πάμπου να έρθει να μας συναντήσει δαμε. Γιατί παρακαλώ να μιγμείς ξένος στα οικογένειακά μας. Ο Πάμπος είναι ξένος, Πάμπος είναι ευσιός μου. Και στο κάτω κάτω έπερασε πολλά και ίσως να μπορεί να μας βοηθήσει με τα προβλήματα του γάμου μας. Το μόνο πρόβλημα του γάμου μας, Τάκη, είσαι εσύ και η συμπεριφορά σου. Γεια σας, συγγενείς. Δεν μου κάνει ρίλιξα. Εγώ Πάμπο είμαι καλά. Και η Κάρμαν το ίδιο. Ο ξάδερφος σου συμπεριφέρεται λίγο περίεργα τελευταίως. Ο ξάδερφος σου συμπεριφέρεται λίγο περίεργα τελευταίως, γιατί του Σίλου συμπεριφέρεται καλύτερα από ό,τι μου συμπεριφέρεται εμένα. Τι σημαίνει τούτο? Τούτο σημαίνει πως συμπεριφέρεται του Σίλου σαν άνθρωπο και εμένα σαν Σίλου. Αυτό είναι το σκυλί, Ντάκη, είναι σαν άνθρωπος, οκ? Okay? Καταλάβες, κύριε. Παραδέχεται το θέμα σου. Αν το ρέτα γύρω με το τρικούι που φορεί, μοιάζει με πλάνμα, ρε. Πάμε άγγελος με τους αγγέλους. Πάμε σκυλί, πάμε σκυλί με τα σκυλιά. Νομίζω αρκετά συζητήσαμε για το θέμα της εκπομπής της μάμας μου. Ώρα να συζητήσουμε και για τις εκθέσεις σας τώρα. Κυρία, εγώ πάντως να θεωρώ την εκπομπή της κυρίας Τότας. Πρέπει να είναι πολλά γελία. Αστεία, κυρία, ήθελα να πω. Σίγουρα μια γρήγορα τηλεπαρουσιάστρια είναι έχει πολύ μπλάκα. Έτσι, ε. Πάντως, όχι τόση μπλάκα να συνήχαν οι εκθέσεις σας, Μιχαλένα. Εσύ, για παράδειγμα, Σωκράτους, στο θέμα τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, ξέρεις τι μου απάντησες? Ότι θέλεις να γίνεις τραγουδιστής. Ναι, πού είναι το αστείο? Πού είναι το αστείο? Το αστείο είναι ότι αναφέρεις ότι δεν έχεις καθόλου φωνή, καθόλου μουσική παιδεία και καθόλου σκηνική παρουσία. Είμαι ειλικρινής, κυρία. Ε, τότε αφού είσαι τόσο άσχετος, παιδί μου, γιατί θέλεις να γίνεις τραγουδιστής? Με αυκάλλον κόμενες. Εσύ και ο Τσαλίκης είσαστε, οι τέλειοι άντρες. Οι άντρες οι σωστοί, οι έξυπνοι, οι πρόστιχοι, οι γοητευτικοί. Οι τέλειοι άντρες δεν είναι πουθενά και είναι μόνο δύο, Σωκράτης και ο Ρουβά. Του λες, κόρου μου, μέσα να φωτιές. Καθόλου. Η Τότα μας τα κάνει μια πιο εκπομπές στην τηλεόραση. Θα καταλάβει πως είναι για την ηλικία της η τηλεόραση και θα αποχωρήσει ο ρεγός. Μακάρι να έχεις δίκιο, παπά, γιατί εγώ λογαριάζω να επιστρέψω στην εκπομπή μου και μάλιστα πολύ σύντομα. Κατά τα άλλα, είσαι καλά, μωρό μου? Πολλά καλά, παπά. Και σύντομα θα διοριστώ έκτακτη σε ένα δημοτικό. Θα διδάξω. Άρα μου τη δασκαλούδα μου.
Κόρη μου, ακόμα εχθές έπαιρνα στο δημοτικό και να πάεις να διδάξεις τώρα. Αχ, μεγάλωσα, παπά. Όπου να είσαι να πηγαίνει η κόρη μου δημοτικό. Τι γρήγορα που περνούν τα χρόνια. Αχ, παιδί μου. Αγάπη μου. Και όμορφες αναμνήσεις που μας μένουν είναι στιγμές με την οικογένειά μας. Έχεις δίκιο, παπά. Βασικά, Παύλο, θέλω να σου μιλήσω για το μέλλον. Για το μέλλον σου, εσύ χειζεστά. Εννοείς το μέλλον μου. Όχι, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Εννοώ τη νέα μου καριέρα στην τηλεόραση. Άντε πάλι, τότε. Ακόμα επιμένεις να γίνεις ρεζίλη στην τηλεόραση. Βέβαια, και σήμερα έχω την πρώτη μου εκπομπή. Λοιπόν, Παύλο, επειδή πλέον δεν είσαι γιατρός, θέλω να έρθεις μαζί μου στην τηλεόραση να κάνεις από αυτά τα χειδακτηρολογικά σου μας καραλίκια. Δηλαδή θέλεις να κάνεις ρεζίλη και το γιο μας. Δεν πειράζει, παπά. Συνήθισα να γίνομαι ρεζίλη. Εντάξει, Παύλο. Τώρα πέ μας τι θέλεις να πεις στον παπά σου. Να το πω στο αυτί του γιατί είναι μυστικό. Βρε, Θεόφοβε, έχεις μυστικά από τη μάμα σου. Ναι, μαμά, έχω μυστικά από τη μάμα μου. Και δεν αντρέπεσαι. Όχι, δεν αντρέπουμε. Μα ζήτησες λεφτά από τον παπά σου. Πού το καταλάβες. Κάποιος μας εκάρφωσε. Πάντο ρε παιδιά, εγώ ακόμα δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα σας και τσακώνεστε. Το πρόβλημα, Πάμπο μου, είναι ότι ο ξάδερφος είναι τσιγκούνης. Τσιγκούνης. Εγώ είμαι πιο γουαρτάς ο άνθρωπος ούλου του κόσμου. Συγγνώμη όσο πιάνω 5.000 λίρες το μήνα. Και συγγνώμη που το μισό της αστυνομίας δεν μπορώ να συντηρήσω μια γυναίκα που κάθε μέρα πάει shopping. Κάνω απλά shopping therapy. Shopping therapy, νύχη μου. Συγγνώμη ρε Λίτσα, με εξηγάτε μου το δώστε ελληνικά, σε παρακαλώ. Το shopping, Πάμπο μου, αν κάνει και νιώθω όμορφα. Είναι για μένα σαν μια μορφή θεραπείας. Κατάλαβες? Κατάλαβες, φίλε μου. Και για να νιώθει η κυρία Λίτσα ωραία, πρέπει να φτιάξω εγώ καθημερινά φαλιμέτω. Πάντο ρε παιδιά, εάν έχετε που τα τώρα οικονομικά προβλήματα, σκεφτείτε να μόνο να πάθετε που να έρθει και κάνει κοπελούι. Τα μωρά έχουν έξοδα ρε. Πιο πολλά έξοδα που δώνουν το σύλλο αποκλείεται να έρχονται. Ξέρεις πόσα μου έδεμε αν το σύλλος κάθε μήνα. Πόσα ρε. Είναι σαν να έχω γιο στο πανεπιστήμιο. Άντε ρε, κάνει πελάρα ρε, πόσα να σου κάτσει ένα σύλλος έτσι σάιστε μάρε. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω γιατί θα αργήσεις τώρα να το δίνεις στο κομμωτήριο. Μα αφού μια χαρά είναι τα μαλλιά σου ρε μάνα μου, έχεις κομμωτήριο εσύ. Στο κομμωτήριο θα πάει κάρμα, Παμπό μου. Α. Α. Bye. Γεια σου, αγάπη μου. Κομμωτήριο ρε, παίρνει το σύλλον κομμωτήριο. Μάλιστα. Και εγώ για να κλειδώσω τις 5 ώρες του Βαρπέρι, κουρεύκουμε μόνος μου. Α, γι' αυτόν είσαι έτσι. Τι να σας πω, βρε παιδιά, με όσα γράψατε σε αυτή την έκθεση, με έχετε αφήσει έκπληκτη. Εσύ, για παράδειγμα, έγραψες πως όταν μεγαλώσεις θέλεις να γίνεις πολιτικός επειδή είσαι καλή ηθοποιός και μπορείς να λες ψέματα. Μάλιστα, κυρία, το ξέρετε ότι ο πολιτικός είναι η καλύτερη δουλειά γιατί πληρώνεσαι για άλλες ψέματα. Μόνο εγώ πως δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Σαν τι σαμπού να βάλει δηλαδή. Να βάλει το δικό μου. Και σε πάνω, είδες, εμποντά βάλα κατά μαλλιά μου. Και δεν έχω καθόλου πιτηρίδα. Αγάπη μου, για να έχεις πιτηρίδα πρέπει πρώτα να έχεις μαλλιά. Δεν κατάλαβα το υπονοούμενο σου. Sorry, παπά, αλλά πρέπει να σου το πω, νομίζω κέλιασες. Α, σοβαρά. Άγιος Βασίλης έρχεται και δε μας καταδέχεται. Βασανιζόμαστε στη δουλειά. Βασανιέσαι στη δουλειά ρε εσύ ή αβασανίζεις άλλους. Εν έξι που μπορούν που τα πεις όσους σου να ράζουν και να τους πάζεις. Έξι. Πώς πάει ο γιος σου, Πένι? Ο γιος μου είναι αγέννητος ακόμη. Εγκόρη μου έκαμα. Μα σοβαρά. Δεν πειράζει. Πώς πάει η κόρη, μεγαλώνει. Μεγαλώνει, ναι. Είδες καλά μωρό να μητσανείς και γι' μου. Coco, vodka. Εγγενέλης
στα σευρώ. Ήμουν παιδί να είναι μελόν, παιδιά που δεν εφάκα. Ένα πλέμματο που χρωστεί κι απόσυνα πιωρός. Στις ηλικίες. Πας στο αστερού να με φωνάξεις. Όχι αντίποτα, επειδή είμαι ψηλός και φτάνω. Άγγελε μου, άγγελε μου, άγγελε μου. Άγγελα σου, κυρία Δάκου, μυρίζει λίγο περίεργα. Πρέπει να του βάλεις κολόνια. Κολόνια, σιγά να με του βάλω και aftershave στο τυράκι. Το αμωρό μυρίζει λίγο περίεργα, επειδή θέλει άλλαγμα. Σκέφτεσαι τίποτε. Εγώ είμαι εδώ. Θα σου έβρω και γυναίκα και δουλειά. Αλλά γυναίκα όχι η Εγγλέζα μου τη στράτα. Παπούτσι μου τον τόπο σου. Παπούτσι μου τον τόπο σου. Παπούτσι που θέλω, όχι γυναίκα. Είναι τα αριθμό φορές. Όχι, συγγνώμη. Γυναίκα που θέλω, όχι παπούτσι. Τι να σας πω, βρε παιδιά, με όσα γράψατε σε αυτή την έκθεση με έχετε αφήσει έκπληκτη. Εσύ, για παράδειγμα, έγραψες πως όταν μεγαλώσεις θέλεις να γίνεις πολιτικός επειδή είσαι καλή ηθοποιός και μπορείς να λες ψέματα. Μάλιστα, κυρία, να ξέρετε ότι ο πολιτικός έχει καλύτερη δουλειά. Γιατί πληρώνεσαι για άλλες ψέματα. Ομολογώ πως δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Και μάλιστα, όσο παραπάνω ψέματα λαλείς, όσο παραπάνω προχωράς στην καριέρα σου και στο τέλος γίνεσαι βουλευτής. Μάλιστα, δηλαδή, σύμφωνα με το δικό σου σκεπτικό, αν είσαι αρχιψεύταρος, μπορείς να γίνεις μέχρι και υπουργός. Οπωσδήποτε, κυρία. Εγώ, για παράδειγμα, επιδείνω μεγάλες λαφαζανιές με μεγάλη φυσικότητα μπράγιον και αρχηγός κομμάτου. Αυτό δεν θα το σχολιάσω. Εσύ τι μου έγραψες. Όταν μεγαλώσεις θέλεις να γίνεις ηθοποιός για να γνωρίσεις τον Παπακαλιάτη. Ναι, κυρία, είναι καρακούκλαρος. Καρακούκλαρος, δεν το συζητώ. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Πραγματικά χαίρομαι που παίρνετε τόσο σοβαρά το μέλλον σας. Έκατα καλά, παπά, πώς πάει η δουλειά στο ξενοδοχείο? Μια χαρά, πουλά μου, μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δόξα σου. Μάστρε, μόλις εκτέλεσε ακόμη μία αποστολή. Το μοναδικό μου πρόβλημα είναι ο γιος Τσιρίπηλος. Δεν αμυνθούμε, δηλαδή, για πρόβλημα να θεράπευτο. Μα για όλα φταίει ο Τσιρίπηλος. Ω, γεια σου, Πένι, τι καμνείς? Είμαι καλά, κύριε Λούκα, εσύ? Βασανιζόμαστε στη δουλειά. Βασανιέσαι στη δουλειά, εσύ ή αβασανίζεις άλλους? Είναι έξι που μπορούν που τάπεις όσους να γράζουν και αγουσπάζεις. Τι έξι. Πώς πάει ο γιος σου, Πένι? Ο γιος μου είναι αγέννητος ακόμη. Εγκόρη μου έκαμα. Μα σοβαρά? Δεν πειράζει. Πώς πάει η κόρη, μεγαλώνει. Μεγαλώνει, ναι. Είδες καλά μωρό να μην τσανίσει και μου. Μα γιατί μου κάνεις σαν το σύλλο του αδέσποτο, ρε μάστρε? Ρε, έχει δυο μέρες που σου ανάθεσα μία δουλειά και παίζεις πελό. Μα αφού για εσύ τη δουλειά μπορείτε να σου πω, ρε μάστρε. Ε, πέμπω να δούμε. Ε, παιδί, ένα μέτριο. Δεν θέλεις τίποτε για ένα αρκιλέ? Ωραία, μάστε, προσπαθώ να κόψω το καπνίσμα. Τούτος είναι το μοναδικό μου πρόβλημα. Το μοναδικό έργο άλλο. Μαμά, ακόμα δεν καταλάβα τι ακριβώς να κάνω στην εκπομπή σου. Πώς είναι όλα τα καρακιοζλίκια που κάνεις του κόσμου, γε μου? Καρακιοζλίκια? Γιατί ο γιος μας είναι τίποτε καρακιόζης. Μαμά, πλήγωσες με πάρα πολλά. Εντάχει δαχτυλικά τρεις που κάνω, όχι καρακιοζλίκια.
Το κλαμπούρισε το μωρό. Τα παρακαλώ τώρα. Παυλάκι μου, σταμάτα να κλεισμάνα μου. Εντάξει, μάνα μου, σταμάτα, παίρνω το πίσω. Εννοούσα τα αρχιτεκτουρολογικά τρίξ. Εντάξει, πέρασε. Μάνα μου, το παυλάκι μου, και πολλά χαριτωμένο. Μα πολλά σκληρά τα μαλλιά σου. Πε μου να αλλάξει το σαμπουά σου. Ναι, σαν τι σαμπού να βάλει δηλαδή. Να βάλει το δικό μου. Και σε πάνω, είδες, εμπορνά βάλα κατά μαλλιά μου. Και δεν έχω καθόλου πιτηρίδα. Αγάπη μου, για να έχεις πιτηρίδα πρέπει πρώτα να έχεις μαλλιά. Ένα κατάλαβα το υπονοούμενο σου. Sorry, παπά, αλλά πέρα σου το πω, νομίζω κέλιασες. Μα σοβαρά. Πέντε τρίχες όλες κι όλες, πέντε τρίχες όλες κι όλες, μα καρδιά μικρού παιδιού. Μακριμάλι, μακριμάλι, άντε βρες και εσύ μια μάλι. Παπέτε μου, να με βουράτε από τη ρόμα που πίσω. Ναι. Yes. Από ό,τι κατάλαβα είναι σε άλλη δουλειά να κάνετε. Όχι. No. Σε τι φταίω εγώ. Δεν νιώθω άνετα να είστε εγκολλημένοι πάνω μου, το καταλαβαίνετε. Όχι. Τι όχι. Όχι, δεν καταλάβαμε. Αμα ανεβριάσω να σας πιώσω τους κρόσες φακοχαμέ. Αρέσκουν μου πολλά οι δυναμικές δικόμενες. Ρε ψηλέ, αμα σε πιάσω στο σέρκα μου να σε κάνω πιο κοντούς. Να που είναι δράμε, γιατί σακώνεστε. Σπάσα μου τα νεύρα μου. Όπου πάω αρκούνται που πίσω μου όπως τα τσουρούθια. Το λοιπόν εσείς οι δυο θα σηκωθείτε να πάτε στο κορκό να πείτε τα κάλαντα. Τα κάλαντα. Ναι. Και για σκοπούς διαφήμισης πιάστε εδώ τα φυλάδια να τα μοιράζετε, δεν είναι της ταβέρνας. Μα αν ξέρουμε τα κάλαντα. Ας τα μάθω εγώ δυο πάλιες. Πάντως, ομολογώ ότι διάβαζα τις εκθέσεις σας με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρόλο που τα περισσότερα από αυτά που γράψατε είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Εσύ για παράδειγμα, Λεωνίδα, μου γράφεις ότι θέλεις να γίνεις αστροναύτης. Ο πρώτος Κύπριος αστροναύτης. Για πού είναι το δύσκολο, κυρία, ως παποφοιτήσω η Κύπρος να έχει δικό της διαστημόπλοιο. Ένα αποκλείεται, γιατί όπως πάει είσαι να αποφοιτήσεις καμιά 30 χρόνια. Μη γελάτε, γιατί αν δεν ήμασταν τόσο ενεπιοικείς εμείς οι καθηγητές σας, πολλοί που σας που θα αποφοιτούσα σε 30 χρόνια. Πάντως εγώ είμαι σίγουρος ότι κάποια μέρα να πάω στο διάστημα. Να κάνεις σιόνι, ρε. Είσαι σίγουρα, να δερκάζει πολλά δουλειά του διάστημα. Ναι, και γιατί? Επειδή είναι ούφο. Πάντως η πιο ενδιαφέρουσα έκθεση ήταν αυτή του Ηλία, που έγραψε με πάσα σοβαρότητα πως όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει άνεργος. Γιατί, κυρία, σκεφτήκα το πολλά καλά και δεν σύμφερα δουλευτείς μέσα σε αυτόν τον τόπο. Για εξήγα το και στους συμμαθητές σου. Ο παπάς μου δουλεύει μια ζωή και όσο δεν το φάσουν οι φόροι, έκλεψαν το στο χρηματιστήριο. Δυστυχώς αυτό συνέβη και σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχασαν τους σκόπους μιας ζωής. Αλλά δεν μας είπες έτσι πώς το σκέφτηκες. Πώς θα συντηρήσεις εσύ αφού θα είσαι άνεργος. Συμφώνησα με τους γονιούς μου να με ταΐζουν ως τα 25 μου. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά τα 25 ποιος θα σε συντηρεί. Μετά τα 25 μου θα παντρευτώ μια πολλά πλούσια και θα με ταΐζουν τα πιστερικά μου. Ομολογώ πως ο συμμαθητής σας, παιδιά, έχει ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο επαγγελματικής αποκατάστασης. Χειροκροτήστε τον. Κουλές μάστρε, έσαζα τη θέρμαση στην αίθουσα 2. Αποκλείεται να κάνεις έτσι πράγμα. Άντε ρε παπά, είσαι πολλά προκατηλημένος εναντίον του. Εγκαλά πως είναι, κύριε Γιώργο, τώρα δουλεύει μια χαρά. Σίγουρα δουλεύει μια χαρά, αφού το πρόβλημα δεν ήταν στην αίθουσα 2. Δεν ήταν στην αίθουσα 2. Όχι, παιδί μου, το πρόβλημα ήταν στην αίθουσα 3. Αχ, κύριε Λούκα. Μα δηλαδή δούλευκα δυο μέρες να σάσω κάτι που δεν ήταν σπασμένο. Πανέ, φύε πουδα, φύε, έφερε μόνο στο λεμόνα. Άντε, άντε. Sorry, ρε μάστερ, έκαμε λάθος, αλλά δεν να επαναληφθεί. Χάτ, πάω να σας δω τη θέρμανση στην αίθουσα 1. Βρε βράδυ καύστε. Είπα σου το 10 φορές. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην αίθουσα 1. Ούτε στην αίθουσα 2. Το πρόβλημα είναι στην αίθουσα 3. Βρε! Έσπασε με. Που την ημέρα που έβαψες το μαλλί σου, εσταμάτησε ο νους. Άντε ρε πάπα, μεν του θυμώνεις του καημένου. Είναι ανθρώπινα τα λάθη. Ναι ρε μάστρε, καλά πως σου λέει. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Θέλω να πω, ανθρώποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Και να μου θυμώνεις ρε μάστρε, αχώνουμε και κάνουμε λάθη. Κατάλαβες. Δηλαδή η ερώτηση είναι φυλακή. Ακόμα λίγο να μας πεις δηλαδή ότι εγώ φταίω για τη ζημιά σου κάποιες όλη την ημέρα. Ναι, εσού φταίεις. Ρε φυσικηρίγκο, μασκαριλό. Άντε ρε μάστρε, αστεύκωση, κάτε έφυγε.
Κατάλαβες τι τραβώ εγώ όλη μέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άντε, παπά, να πάω και εγώ να πιάσω το μωρό μου σπίτι, γιατί να την πάρουμε βόλτα με τον Μπάμπι. Όμορφα, αγάπη μου, όμορφα. Ας σας ζητήσει η σουβλάκια, έχει 7 λιόνας πιάτε. Άντε, πάει. Γεια σου, χαρά. Πάντα, κορινέκου. Άιψη. Έχεις καμιά καλή γενικά να μου γνωρίσεις, ρε. Τη γυναίκα να μου να εγκάμει, ρε. Πατσά, ρε, να μου να εγκάμει. Να εμπαντρευτώ. Παιδάκι, παρόλο που έχει μόνιασε, εφάτσες ο ήλιος. Γιατί, ρε. Θέλω μια κοπέλα για σοβαρό σκοπό. Για το γάμο. Να μου λέει, ρε, αφού είσαι παντρεμένο. Να χωρίσω με η Λίτσα. Επανέδει κάποιον η Λίτσα, λέει ο σύλλον της. Α, τι πάλι, τι σου έφταξε, ρε, το κακό μαζάλο το σύλλο, ρε. Ο κακό μαζάλο είναι εγώ που είμαι. Ο σύλλον μια χαρά την έχει. Κάθε μέρα φορεί καινούρκα ρούχα. Αλλά ακόμα λέω να το γράζουμε και παπούτσα. Τέλος πάντων, ρε, εγώ πάω να πιω επένει και το μωρό να πάει κάτω λευκοζιά. Δεν υψί. Αλλάσουμε μοτόρες. Ρούδαλφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Σαν πέφτει το βραδάκι, έχει μύτη φωτεινή. Τον φωνάζουν και γελούν τη μύτη του στο χιόνι. Κρύβει όταν του μιλούν. Ρουδόλφ, είσαι σύσσοφος, έχεις μέσα σου το φως. Δύο, τρία, πά. Άγιος Βασίλης έρχεται και δε μας καταδέχεται από την Κεσαρία, σύσαρχος, σύσαρχοντισσα κυρία. Στοπ, στοπ, η προβασλόμωσον, είσαστε μπόμπα. Τελειώσαμε και μόλις άρκεψε να μ' αρέσκει. Το λοιπόν είσαστε έτοιμοι. Θα πάτε στο χωρκό, θα πείτε τα κάλαντα και θα διαφημίσετε και την ταβέρνα, καταλάβατε. No. No. Χρειάζεται να καταλάβατε. Έλα, Ευαγγελία, δώσ' μου τα διαφημιστικά φυλάδια. Λοιπόν, κάθε φορά που θα λαλείτε τα κάλαντα, θα διάτε και ένα διαφημιστικό φυλάδιο. Άντε, φύγετε. Ρε, που πάτε πόντι μες στο σπίτι, ρε. Έξω να πάτε, ρε. Να πούμε τα κάλαντα της κυρίας Σταυρούς. Παναγιά μου, Παναγιά μου, αν είχα βαλιάτα να τα τραβώ. Για όνομα του Θεού, ρε, στο χωρκό να πάτε να πείτε τα κάλαντα. Άντε, ρε. Λοιπόν, πάθλο μου, κατάλαβες, θα σε περιμένω στο στούτι της εκπομπής, όχι να αρχίσεις. Ναι, μαμά, κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω, γιατί πρέπει πρώτα να καλοπιστώ πριν να βγω στον αέρα. Να καλοπιστείς, κατάλαβα, πάει σε ταξί μου. Νικόλα μου, όλες οι ωραίες γυναίκες πρέπει να προσέχουν την εμφάνισή τους. Τι θέλεις δηλαδή, καλέ, να μην πάω κομμωτήρο, να μην κάνω μανικιούρ, πεντικιούρ, λιολίφτινγκ, α? Κατάλαβα. Ένα κάμε λίγο μπομούλα. Πάλι να με φτιάξει φαντιμέτρο. Πάντω εσύ, μαμά, δεν χρειάζεσαι καλοπισμού. Έχει φυσική ομορφιά. Αλήθεια, ρε παλιά, δεν το. Εννοείστε. Ναι, πήρε που μένα. Ο παπά μου είναι πολλά τυχερό που σε έχει. Είσαι μια κούκλα. Γεια μου! Είσαι μεγάλο ψεύτη. Γεια σα. Hello, καλώς την Ευελίνα. Πώς από εδώ, Ευελίνα? Ήρθα να κάνω κάποιες δουλειές και να προσέχω τα μωρά. Πόσο θα ήθελα να είμαι κι εγώ μωρό. Κι εγώ. Παυλό, αθυμάσαι τους πάτσους που σου εδίαινα άμα νήσου μη τσίτσια με τις πελάρες. Θυμούμαι. Τέτοιους πάτσους να φάεις άμα να αρχίσεις να έρθεις στο στούντιο. Με φώσε, θα αρχίσω. Yes, hello. Hello. Yes, hello. Hello. Yes, hello. My name is Mitsaras. Hello. Yes, hello. My name is Mitsaras. I'm ripping yellow pages like Tromaras. I search για κομμενάκια. Αν του πούτε λίγα λίγο σε τα υπόλοιπα. Κύριε Γιώργο. Ναι, αγόρι μου. Θέλω να σου μιλήσω. Θα μου μιλήσεις. Για ένα πράγμα. Καταρχήν ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη, ρε Μαστρέ. Για είναι τα πράγματα. Τον τελευταίο καιρό ξέρω ότι δεν είμαι καλός στη δουλειά μου και κάνω πολλά λάθη.
Με μου στα αγορικέ καθόλου. Με στα αγορικέ καθόλου γι' μου. Καμιά φορά μου σου φωνάζω, ξέρει, με έντζεν νότο. Είπε τώρα μόνο σου. Λάθη είμαστε, ανθρώπου κάμνομαι. Τον τελευταίο καιρό ρε μάστρε, παράκαμα. Σαν ζω ένα μπράμα και σπάζω θυκιό. Να σπάσει και τρία μαλλιά, χείρε μα καρά. Εγώ πάλι αγαπώ σε. Έντζι είμαι μόνο μάστρο σου. Είμαι φίλο σου. Για μένα είσαι και φίλο, είσαι και ο καλύτερο άνθρωπο του κόσμου. Θέλω να σου μιλήσω για ένα πρόβλημα που με απασχολεί, ρε μάστρε. Τώρα κάνει μια ανησυχώ, βρε. Δεν είναι πρόβλημα. Έχει πέντε λεπτά. Έχω ζει ώρα θέλει. Όχι να μπείτε με τις πόινες τώρα που ραντίζεσαι για με. Α, αλλά έτσι, αντιράστε. Μύρισαν Χριστούγεννα, λάμπουνε τα αστέρια. Πρώτη μας φορά, μωρό μου, χρόνια μας πολλά. Σε φέραν οι άγγελοι, σε φέραν οι μάγοι. Έφεσαι σαν άστρο στη ζωή μου από ψηλά. Χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά. Θα στολίσουμε μαζί το δέντρο της αγάπης. Με λαμπιόνια, με χρυσό σκονί και με φιλιά. Μόνο που το σκέφτομαι τρελαίνω με μωρό μου. Χρόνια μας πολλά, καρδιά μου, χρόνια μας πολλά. Καλά, ξέρεις γιατί μ' αρέσει που νόσα μου όλα τα Χριστουγέννα. Γιατί πιάνουμε δώρα. Νιώθω ένα άνθρωπος. Όλα σκιάζει με. Κάνει με νοσταλγία. Νοσταλγία για ίντρα. Αχ, θυμούμαι που μου μητσείς. Εντάξει, μεγάλε. Τάλια, τώρα αρέσκεις σε με. Καθόλου. Αλλά ακόμα να καταλάβω γιατί σ' αρέσκει να παίζεις στο μεγάλο. Να καταλάβεις κάποτε. Κάποτε να καταλάβεις. Ναι, πότε δηλαδή. Που είναι μεγαλώσεις. Είμαι ο Χρωστή, όχι ο άνθρωπος παιδιά. Ήρθα πάλι εδώ κοντά σας με τραγούδια με χαρά. Αβεσάβλου, λέει μου και είναι η διαφήμιση που μας έκαμε η Σαβουλού, πότε είναι έτοιμη. Είπε μου ότι να την κάνουν μοντάζ πρώτα. Τον το μοντάζ είναι μόνο. Αν κατάλαβα καλά, πιάνουν την ταινία, κόφκουν την, ράφκουν την και κάνουν τη διαφήμιση. Έτσι τέλος κόφκουν την και ράφκουν την. Ξέρω εγώ, κόφκουν την με το μασέρι και ράφκουν την με το βελόνι. Ρε λες, όντα πάνω να ακούσουμε. Καλά ρε, αφού εσύ είσαι ράφτενα, γιατί δεν τη φέρνουν την ταινία έσω, να την κόψεις, να τη ράψεις και ο πάντιας. Ξέρω εγώ ρε Ηρακλή, αλλά πως χρησιμοποιούν οι δικές ραπτομηχανές. Αφού κύριε μου, που έφτασε η τεχνολογία. Βοήθεια, αλλά σιδερώνω καλύτερα μόνη μου. Πειράζει, αρέσκει μας να σε βοηθούμε. Hello. Το σιδέρωμα είναι το αγαπημένο μου χόμπι. Hello. Τι κάνετε να με. Συγγνώμη κύριε Παύλο, δεν σας είδα. Είσαι καλά, Παύλο. Γιέ μου, είναι ο μόνος σου αβάστακτος, καλέ μου. Θέλεις να σου φέρω παγακιά. Φέ μου και νόχο χέρι τώρα. Ας το σου, να σου το κρατώ. Θα έρθει και το δει. Δε μου ρε τσιριπιλάκι να μπούσε ανησυχεί και βάλες μέσα αγωνία. Μα σιγά είναι ένα πρόβλημα με τη γυναίκα μου κύριε Γιώργο. Δηλαδή νιώθει έναν κουβαρίδα μέσα στο στήθος της και φοβάται να πάει να εξεταστεί. Επειδή στην οικογένεια της είχαν προδιάθεση για τον καρκίνο του μαστού. Όχι να της πεις να πάει να εξεταστεί αμέσως. Και να της πεις ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι η μισή θεραπεία. Αν θέλεις να της μιλήσω κι εγώ. Ό,τι θέλεις είμαι δίπλα σου. Ρε. Τώρα έκαμε με και νιώθω καλύτερα, κύριε Γιώργο. Αφού σου είπα πόσες φορές θα σου πω, έτσι είμαι μόνο μάστρος. Είμαι και φίλος σου. Για μένα είσαι ο καλύτερος φίλος. Και θα ήθελα σε κάποια φάση να μπορείς να τη μιλήσεις, κύριε Γιώργο, θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα. Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις. Και μια και φέραν το κουβέντα, να σου αποκαλύψω για το ρεκόρ Guinness που προγραμματίζω. Μα το ρεκόρ Guinness που θέλεις να σπάσεις έχει σχέση με τον καρκίνο του μαστού. Ναι, ναι.
Και θα είσαι ο πρώτος που θα μάθει λεπτομέρειες. Ναι. Ξανά στην αρχή ο χρόνος γυρνά. Το έλκυθο ηχεί, τα αστέρια περνά. Ο Άι Βασίλης πάλι θα έρθει. Πάμπι. Πάμπι, μιλώ σου. Κάτι. Ναι, μα μ' ακούω. Πού ταξιδεύει ο νους σου? Στο μωρό, σε σένα, σε εμάς. Πού να σου περιγράψω με λόγια πώς είναι ευτυχισμένος είμαι. Σε καταλαβαίνω, αγάπη μου, γιατί νιώθω ακριβώς το ίδιο. Ειδικά με τούντες μέρες τις γιορτινές, η ευτυχία πολλαπλασιάζεται. Δεν θα βρεθεί κανένα να μου χαλάσει τέτοιες στιγμές τώρα. Παναγιά μου, καλώς τα ευτυχικά. Ελπίζω να μην θέλω να κορτάρει ο καροτσίνο μωρούτο. Γεια σας, συγγενείς. Πώς από εδώ, κύριε Τάκη. Έχει μου, από ό,τι καταλαβαίνεις, το καθήκον με θέλει να είμαι πανταχού παρόν. Και από εδώ, και από εκεί, και από παντού. Κι εγώ να μου φταίω να σε βρίσκω μπροστά μου, μπορώ να βρω κι εγώ την ησυχία. Σου ρε φίλε μου που λευκός για μητσό ρε τυχαία να βρεθούμαστε συχνά. Θα σε ενοχλώ πως πρέπει να φύγει. Ενοχλείς, φύγε. Ωραία, θα διάβουζ έτσι. Να μην αδελειώ το μωρό. Κάτσε, Τάκη μου, ξέρεις τον Μπάμπι, να αρέσει και το να σε πειράζει. Ούτε καν τον λαμβάνω υπόψη, Πένι μου. Τι καλά που σου τραγουδώ. Ήρθαν τα Χριστούγεννα κι ο Θείος ο Λαπόρτος. Τρίγωνα καλαντά σκορπίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια φωλιά. Σατυράκι, θα σου κάνω μια ερώτηση. Μια δερεκάλη αν θέλεις πάλι όταν είναι εφημερίδα μας. Είναι μόνο να φτιάξουμε με την ησυχία μας μέσα στο σπίτι. Να την παίρνουν τη θέση. Πολλές φορές είπες ότι θεωρείς τον εαυτό σου μεγάλο. Σωστά. Σωστά. Πριν πόσα χρόνια δηλαδή θεωρείς ότι ήσουν μικρός? Πριν 3-4 χρόνια, από ήμουν 4 χρονών. Α, μάλιστα. Δηλαδή, ποια διαφορά από τότε που ήσουν 4 χρονών με τώρα? Ήταν άλλες εποχές τότε, η Γάλλια. Ήταν πιο ξένια σε τα χρόνια. Δεν είχα τόσες πολλές ευθύνες, κατάλαβες? Κατάλαβα. Κατάλαβα ότι είσαι ένας μεγάλος λαφαζάνης. Μέσα στο σπίτι κανένας δεν μπορεί να με καταλάβει, κανένας. Τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χιονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Μες στη σιγαλιά ανοίγει η αγκαλιά. Άγιος Βασίλης έρχεται και δε μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία, Σύσαρχο, Σύσαρχο της Αγγυρίας. Σύσαρχο, Σύσαρχο της Αγγυρίας. Παύλο, είσαι καλύτερα? Όχι, ακόμα βράζει. Συγγνώμη κύριε Παύλο, δεν ήθελα να σας κάψω το χέρι σας. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, έχω άλλο χέρι. Θέλεις να σου φέρω ακόμα λίγα παγάκια? Όχι, θα πιω ουίσκι. Πώς το λέει ακόμα παγάκια μου, να σου φέρω παγάκια για το χέρι σου? Όχι, να παθώ κρυοπαγήματα. Θα τηλεφωνήσω σε έναν γιατρό? Όχι, φοβούμαι τους γιατρούς. Ακόμα σπουδάζαμε στο γιατρό, ρε Παύλο. Παρό μου, είμαι εγώ γιατρός του σπιτιού, ξέρω πολλά καλά τα που να κάνω. Ευελίνα, βοήθανε στην πρίζα. Παύλο, μου είσαι καλά, ναι! Είμαι χειρόπτατο! Γιατί? Γιατί εφίσας μου βραστόν αέρα! Βίξε! Λοιπόν, Λούκα μου, το μεγάλο μου αποθυμένο να μπω κάποτε με κάποιον τρόπο στο ρεκόρ Guinness, ξέρεις το. Ναι, είπες μου το πολλές φορές. Έχει τώρα 3 μήνες που είπαμε την ιδέα. Και οργανώνουμε μαζί με κάποιες κυρίες από την Πάφο, κυρίως Εγγλέζες. Πίστεψε με, δεν το είπα σε κανένα, ούτε στη Μάρα. Και να το αποκαλύψεις πρώτα σε μένα, κύριε Γιώργο. Βέβαια, θα το αποκαλύψω σε εσένα, γιατί ακριβώς έχει σχέση με το πρόβλημα της γυναίκας σου. Κατάλαβες. Αλλά και με όλες τις γυναίκες. Οι οποίες μπορεί κάποτε να πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του καρκίνου του μαστού. Πάντως, δεν μπορώ να φανταστώ, είναι τα ρεκόρ Guinness, λορκάζεται να σπάσετε, κύριε Γιώργο. Α, σου πω. Θα συνάξουμε 100.000 στιθόδες μου. Μα 100.000 σου τι, 100.000 σου τι, ναι. Θα τα μαζέψουμε, θα τα πιντώσουμε και θα δημιουργήσουμε μια λυσίδα από την Πάφο μέχρι Λεμεσό. Και πού είναι να τα βρείτε τόσα πολλά σου τι? Να τα βρούμε, και που θα μέρει, και που το εξωτερικό. Δηλαδή τώρα που μιλούμε, γίνεται συλλογή στιθόδες μόνο στην Ευρώπη, είναι στην Αμερική.
Καταλαβες. Και ό,τι συνάξουν, εγώ πέψω στην Κύπρο. Πολλά φοβερή ιδέα του, την κύριε Γιώργο. Φοβερή ιδέα, ναι. Κοίταξε, στόχος μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Μακάρι να το σπάσετε, κύριε Γιώργο. Θα το σπάσουμε. Για καλό σκοπό. Πράγματι, για καλό σκοπό. Τι είναι ρε. Λοιπόν, πώς πάει η μητρώη τα πενούλα? Αχτάκι μου, νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει πιο δυνατό συνέστημα από το συνέστημα της μάνας σε μια γυναίκα. Άντε ρε, είναι καιρό να κάνεις εσύ κανά με λίτσα. Πράγμα, δεν καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημα. Η λίτσα θεωρεί το σύλλον της ότι είναι παιδί μας. Δεν καταλάβα, εξηγάς μας το λίγο. Βασικά ρε μωρό μου, ο Τάκης έπαθε ψύχωση με το σιλούιν της γυναίκας σου. Εν αντέχω ρε φίλε μου να ξωθιάζει παραπάνω, πας στο σιλούιν παρά από ότι ξωθιάζει σε μένα. Τώρα νομίζω είσαι λίγο υπερβολικός. Καθόλου. Ξέρεις το ότι για το σιλούιν πάει και αγοράζει ειδικές τροφές και εμένα λαλί μου να φάω ότι έχει μες στο ψυγείο. Ακόμα λέει να τρώω τα ποφάκια του σιλού. Δεν κατάλαβες ρε μωρό μου τώρα πως έχει το πράγμα. Η λίτσα για παραπάνω σημασία του σιλού και ο Τάκης ζηλεύκει. Όχι φίλε μου, είναι ζηλεύκο, γιατί είμαι πολλά πιο όμορφος που το σύλλον της. Για τούτο δεν κοίμαι και 100% σίγουρος. Κάλλη, άρα βάλες η καλάσκα μας εφημερία. Θέλω να πάει να παίξουμε. Όχι. Γιατί? Γιατί το σύνορα έπαιζες μου τον μεγάλο και δεν με καταδέχεσαι. Εν το καταλάβατε. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι όποτε σας υφέρει παιδί στο μεγάλο και όποτε σας υφέρει παιδί στο μικρό. Εντάξει ρε Γάλια, μπορεί να σου και δίκιο, αλλά έχουν τα Χριστούγεννα όμως, δεν μπορεί να με συγχωρήσεις. Τέλος πάντων, για χάρη το Χριστούγεννα συγχωρώ σε. Θέλεις να πάει να μου ένα γάλι να συγκοινωνιά? Ναι, πρώτα να το κάνουμε μια πρόβα. Εντάξει. 3, 2, 1, μπάνε. Τρίγωνα καλάντα με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά. Ρε, έτσι τα δυο καφέ, τα παπούτσια φορούσε. Παιδιά, δυο καφέ, αλλά τα που καβιά σου. Πάρε και μου τα μαύρα. Και το μικρό τρενάκι έκανε τσου τσου τσου. Και το μικρό τρενάκι έκανε τσου τσου τσου. Δίπλα ο αέρας φύσαγε βούζου βούζου. Άντε αγάπη μου, εγώ έφυγα. Να πάει στο καλό, να πάει στο καλό. Έλα να σου πω Μαρού μου, κάτσε να φάεις πρώτα αγάπη μου. Ήστερα πάει στην πίτα σου, έλα. Αγάπη μου, κατά. Να μου να λες. Με λο δείχνεις Γιώργο. Εντάξει, εντάξει. Να πλύνουμε τον μπρίκι. Θέλω να πιω το άλλο το μιτσί. Πρέπει να είναι στο άλλο το ντουλάπι. Εσάς άρχισε τα ελληνικά του μόνο. And George, come over to the kitchen. No, it's okay, Bambos. Come over to the kitchen and you feel feeling you feel for shower. Ναι, αλλά ώστε να τα καταφέρεις, παρόλο να χρειαστώ μασέλα. Μα καλά να έχεις μασέλα, γιατί σημαίνει ότι να πια απαντήσω το τηλέφωνο και ο παλιές για να μπορώ να μιλήσουμε. Τι ακούστηκε? Τώρα να γράψω ένα άνθρωπο. Γράφεις τον Μονάρτης, τελειώνε. Αφή. Άι στο σημείο να τα... Άι στο ψαλμωρία και ξέρα. Φίλε, να μας βάλεις 5 λιρό γλυκίσματα και 4 ποτήρκα νερό. Το ένα μικρό. Τι κρατά το φέρω ώρα.
Κάνε να σπάς εγώ με ούλους σας. Κάνε ένα καφέ. Δύο, ένα Χρήστο. Πέντε, ένα Χρήστο. Τρία. Δύο. Ποιος είναι ο Χρήστος, το φιλαράκι. Ο κύριος Χρήστος, το φιλαράκι. Χρήστος, το φιλαράκι. Ναι, αλλά όταν ποιος ήταν ο Ιωσήφ. Ποιος ήταν ο Ιωσήφ, σήμερα. Τρία, δύο, ένα. Είμαστε τώρα μαϊκά. Άντε, αγαπητοί. Σύζυγε Νικόλα, κόρη μου Μάρο, ιέ μου Παύλο, γαμπρέ μου Γεώργιο, παιδιά. Καταλήνα, εσύ είσαι καλή μαθητρία στα σχολεία. Δεν θέλω να πενευτώ, αλλά ήμουν άρρωστη. Άρρωστη, τι είναι τώρα άρρωστη. Άρρωστη, θα το άρρωστη. Ακατάχλωτα, είναι πρώτη φορά, φέρουμε αγγλισκιά. Άντε ρε, έφυγε εγώ. Πρόσεχε το χώρο. Εμένα αν έχεις χαίρεσαι που με βλέπεις. Μα δεν σε ξέρω. Ευκαιρία να με μάθεις. Καλά, δηλαδή δεν είναι τυχαία που έχει προβλήματα με η γυναίκα του, αφού παίζει τον Ματούι. Ποιον παίζει. Και τα δυο. Κι αν είχε και τρίτο να παίζει εκείνο. Μα γιατί δεν τους σύμπαθας, Ευαγγελία μου, είναι πολλά καλά παιδιά. Τα καλά τους τα καλάθια. Πολύ μέρα βρούμε που πίσω δεν φλερτάρουμε. Φλερτάρουσε. Δεν το πιστεύω το πράγμα. Γεια σας, Χορκανή. Γεια σου, Σφώνα μου. Γεια σου, Ευαγγελία μου. Και πόσο χρόνια αν επιτρέπετε, κυρία Δούδα μου. Όσο φαίνομαι. Α, τόσο μεγάλη δηλαδή. Λοιπόν, εσείς, Νέρη, έχετε πολύ σαφρό χιούμορ. Τι είναι εκείνο το πράγμα το μαύρο. Α, εκείνο το μαύρο το πράγμα πίσω από την κάμερα είναι ο Κονζάλης, ο κάμερα μάλλον. Πάω έξω να μου πει να αναδείξω τον Σωτηράκη. Έτσι. Εάν δεν καλά καλό, να έρθει να μου το πεις. Έγινεται. Γιατί έγινε. Γιατί άμα μου πει το ανέκδοτο, γελώ και αμέσως ξεχνώ. Έτσι. Εγκαλώ το ότι ξεχάνεις το ανέκδοτο. Γιατί. Διότι εσύ που ξεχάνεις το ανέκδοτο να τα ακούσεις 50 φορές, δεν τα γελάσεις σαν να γίνει πρώτη. Καλά που να δεις. Μπράβο σου, ρε Κωστάκη. Είναι ένα θέμα που χρωστεί και από όσοι να πληρώσουν.